Συνήθω έρχεσαι για κακό λόγο. Για κακό λόγο. Εντάξει, αυτή τη φορά έρχομαι για καλό λόγο. Θα σου πω κάποια νέα, τα συζητάγαμε και πιο πριν. Ναι. Ε, συζητούσαμε και λέγαμε ότι αναμένουμε ε, το σχέδιο τη Ελλάδα για την καταπολέμηση τη αθλητική βία. Mm -hmm. Να σου πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τι νεότερε πληροφορίε, την διαβάθμιση του κινδύνου κάθε αγώνα από του αστυνομικού, ναι. προκειμένου στη συνέχεια να λαμβάνουν και τα ανάλογα μέτρα, περιλαμβάνει το σχέδιο. Της Ελλάς. Α, δηλαδή θα λέει κάποιο παιχνίδι είναι υψηλή επικίνδυνοτητα, Προ... κάποιο είναι λιγότερο. Πρόσεξε να δει τι θα γίνεται. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε αθλητική συνάντηση θα μπαίνει στο μικροσκόπιο των yeah. αστυνομικών που σχεδιάζουν τα εκάστοτε μέτρα και θα χαρακτηρίζεται. Κίτρινη, πορτοκαλί ή κόκκινη, ανάλογα με το εάν το επίπεδο, το, ε, επίπεδο εκτίμησης κινδύνου ναι. θα κρίνεται χαμηλό, μεσαίο ή ανώτερο αντίστοιχα. Ναι. Με βάση λοιπόν τα χρώματα αυτά, υπενθυμίζουμε κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο, ε, θα προσαρμόζεται για κάθε αγώνα και ο επιχειρησιακός σχεδιασμό της αστυνομία, τα μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνει, καθώ και ο αριθμός, όπως λέγαμε και πιο πριν στη συζήτηση που κάναμε, των αστυνομικών που θα το υλοποιούν. Mm -hmm. Πόσοι χρειάζονται δηλαδή για το κάθε παιχνίδι. Η πρόταση αυτή θα σου πω, τάκι, πως ήταν μία από αυτές που κατατέθηκαν στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη από τον αρχηγό της Ελλάς, όπως λέγαμε αντιστράτηγο κύριο Λάζαρο Μαυρόπουλο και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του κ. Μάνου Λογοθέτη. Στο τραπέζι έπεσε επίσης κατά πληροφορίε και μία πρόταση για ποινέ που θα λειτουργούν αποθαρρυντικά για τους παραβάτες mm -hmm. ενώ επιτάπητος ε, τέθηκαν και οι τρόποι ελέγχου στις εισόδους των αθλητικών χώρων καθώς όπως ε, έχει γίνει γνωστό η Ελλάς αναλαμβάνει ε, τους ελέγχους πλέον ε, των, τουλάχιστον των οργανωμένων mm -hmm. φιλάθλων που έχουν δημιουργήσει ε, προβλήματα κατά το παρελθόν έτσι υπενθυμίζουμε